Ελληνική Ομοσπονδία Καλαθοσφαίρισης, Web Radio. Τρίποντο στην ενημέρωση. Το Ραφαήλ Αλαγά. Καλό μεσημέρι, Ραφαήλ. Καλησπέρα, Αργύρη. Καλησπέρα, καλησπέρα. Για να συζητήσουμε ένα θέμα που έχει προκύψει, δεν έχει προκύψει δυστυχώς τώρα τελευταία, είναι κάτι που χρονίζει. Για ακρίβεια υπάρχει από πάντα στο ναι, συγκεκριμένο σύλλογο. Ακριβώς, ακριβώς. Αφορά λοιπόν την ομάδα του Πήγασου Μάνης, η οποία έχει έδρα τυπικά την ομάδα, την Κομόπολη της Στούπας, αλλά ουσιαστικά δεν έχει έδρα εκεί. Τέλος πάντων, θα μας τα εξηγήσεις καλύτερα και θα μας τα εξηγήσει και πιο αναλυτικά και ο πρόεδρος του συλλόγου, ο κύριος Χουχούμης, τον οποίο επίσης έχουμε στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής γραμμής. Καλησπέρα σας. Καλό μεσημέρι, Αργύρη, ευχαριστώ για την πρόσκληση. Αλίμονο, αλίμονο. Είπαμε ότι είμαστε παρόντες για να προσπαθήσουμε να, και να προβάλλουμε και να βρεθεί και κάποια λύση. Λοιπόν, ναι, Ραφαήλ, θα τα πούμε συνοπτικά τι συμβαίνει εκεί, στο Πήγασο. Ναι, βεβαίως. Ο Πήγασος είναι μια ομάδα η οποία ιδρύθηκε πριν από ακριβώς 25 χρόνια, το 1997, με έδρα τη Στούπα. Φαντάζομαι ότι οι περισσότεροι ακροατές μας γνωρίζουν το πόσο ειδηλιακό είναι το συγκεκριμένο τοπίο. Έγινε η ίδρυση της ομάδας με μια πρωτοβουλία του ανθρώπου που βρίσκεται στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής γραμμής και μερικών ακόμη στην περιοχή της Μάνης. Ο Χρήστος Χουχούμης, να πούμε και μία λεπτομέρεια, ο σημερινός πρόεδρος, είχε ξεκινήσει και ως καθηγητής φυσικής αγωγής και ήταν στο γυμνάσιο της Καρδαμίλης, να με διορθώσει αν κάνω κάποιο λάθος. Γυμνάσιο και Καρδαμίλης. Εν συνεχεία η ομάδα στα πρώτα 4 χρόνια κατάφερε να ανέβει από τη Γάμα στη Β' Εκασκενόπ. Από τότε βρίσκεται λοιπόν στην κατηγορία και έχει αναπτύξει ένα δίκτυο στα τμήματα υποδομής με όποιον καλύτερο τρόπο μπορεί. Έχει αναδείξει ορισμένους παίχτες, όπως είναι ο γιος του κυρίου Χουχούμη, ο Νίκος Χουχούμης, ο οποίος αυτή τη στιγμή βρίσκεται στον ΑΟΚ Χανιά, ο Σωτήρης Λιμπερέας που έχει επίσης περάσει από τις εθνικές κατηγορίες, ο Γιάννης Μεϊμετέας και αρκετοί ακόμη. Και γνωρίζουμε επίσης ότι υπάρχει και νέο αίμα, απασχολούν αρκετά τις ελληνικές ομάδες που ασχολούνται με την ανάδειξη ταλέντων δύο αδέρφια, είναι ο Γιάννος και ο Χρήστος Ξανθόπουλος, ο ένας είναι του 2006 και ο άλλος 2005 αντίστοιχα. Η ομάδα τα καταφέρνει παρότι υπάρχει ένα πολύ σημαντικό πρόβλημα, και το πρόβλημα είναι ότι επί της ουσίας στην περιοχή όπου έχει ιδρυθεί δεν έχει γήπεδο. Για την ακρίβεια, δεν έχει κλειστό γήπεδο. Δεν έχει καθόλου, δηλαδή δεν υπάρχει κλειστός χώρος για να προπονηθούν τα παιδιά, παρότι, όπως μας είπες, γίνεται δουλειά και αναδεικνύονται ταλέντα. Πώς θα καταφέρνετε, γίνεται, κύριε Χουχούμη? Γίνεται εξαιρετική δουλειά. Πώς γίνεται αυτό? Κάνετε με τον καιρό... Ναι, κάνετε με τον καιρό... προσπαθείτε εκεί να δεήσεις, να μην βρέχει. Έχουμε συμβιβαστεί με την ιδέα ότι είναι πάρα πολύ δύσκολο η δημιουργία κλειστού γυμναστηρίου. Έχουμε δεχθεί, έχουμε ξεκινήσει από τα ανοιχτά, όταν ακόμα επιτρέπονταν να γίνονται αγώνες παιδικού και εφηβικού και άτυπου πρωταθλήματος τα ανοιχτά. Οπότε συνεχίζουμε και κάνουμε τις προπονήσεις μας τα ανοιχτά. Από την ημέρα που ξεκίνησε όλοι οι αγώνες να γίνονται σε κλειστά, μεταφερόμαστε στην Καλαμάτα με το γνωστό πρόβλημα των συνεχόμενων μεταφορών και μη έχοντας ποτέ έδρα. Αυτή τη στιγμή δηλαδή η ομάδα, ένα αγωνιστικό τμήμα της ομάδας για να αγωνιστεί κανονικά πρέπει να μεταφερθεί στην Καλαμάτα να παίξει εκεί σε κλειστό. Όλα τα τμήματα, όλα τα μήνυ, παιδικό, εφηβικό. Κάποια στιγμή επειδή είχαμε και άλλα τμήματα είχαμε 60 μετακινήσει το χρόνο. Μάλιστα. Χιλιόμετρα, για να γνωρίζει και όσοι Καλαμάτα, αλλά ακούν, είναι, ναι, 45 και 45-90 η Καλαμάτα, αλλά δεν είναι μόνο η Καλαμάτα, είναι η Μεσίνη, είναι η Πύλος, είναι η Αρκαδία, είναι η Σπάρτη, γιατί είναι το πρωτάθλημα παίζεται στους τρεις νομούς, σε καστιόν όπου συμμετέχουμε. Προφανώς, αλλά
ένα εκτός έδρας παιχνίδι προφανώς προϋποθέτει τη συγκρονία. Αυτό, αυτό είναι το πρόβλημα. Δηλαδή, το εντός έδρας είναι το ζήτημα. Δηλαδή, για να παίξει ένα εντός. Τα παιχνίδια μας τα δίνουμε όλα στην Καλαμάτα. Ακριβώς αυτό είναι το ζήτημα. Γιατί εντάξει, για το εκτός έδρας προφανώς όλοι κάπου θα μετακινηθούν να πάνε. Ναι, ναι. Αλλά για να κάνει 90 χιλιόμετρα για να παίξει ένα παιχνίδι εντός έδρας είναι νομίζω κάτι που χρήζει και προβολής αλλά και, και κάποιας λύσης τέλος πάντων. Έχετε σκεφτεί κάτι για να, για να πάει κάτι, κάπου το πράγμα? Ένα πλάνο. Υπάρχει ένας χώρος ο οποίος εδώ και 4 χρόνια τον έχει δοθεί στον σύλλογο από την Εκκλησία 5 στρεμμάτων και έχει διαμορφωθεί γήπεδο μπάσκετ και γήπεδο βόλεϊ και εκεί γίνονται οι προπονήσεις της ομάδας. Και με κάποιες αντικσότητες όσον αφορά τα τοπογραφικά του, δηλαδή επειδή γειτνιάζει με τη θάλασσα Αιγιάλος και παραλία, η παραλία ίσως να είναι κάποιο κόλλημα όσον αφορά το θέμα του στεγάστρου, γιατί εμείς δεν θέλουμε κλειστό γήπεδο στην περιοχή βαριάς κατασκευής. Λόγω των καιρικών συνθήκων έχουμε 300 μέρες το χρόνο ηλιοφάνεια. Αυτό που μας ενδιαφέρει περισσότερο είναι η προστασία των παιδιών από τον ήλιο και την βροχή. Κρύο δεν αντιμετωπίζει σε μεγάλο ποσοστό εδώ πέρα η περιοχή πολύ λίγες μέρες. Οπότε, σε περίπτωση που δεν βρεθεί αξιόλογο οικόπεδο έξω, που είναι πάρα πολύ δύσκολο στην περιοχή από ό,τι καταλαβαίνω όλα αυτά τα χρόνια, το μοναδικό μέρος στο οποίο θα μπορούσε να υλοποιηθεί ένα στέγαστρο, να στεγαστούν οι ανάγκες της ομάδας και όχι μόνο, είναι ο συγκεκριμένος χώρος που υπάρχει στη Χαλικούρα της Στούπας και τον οποίο τον έχει ο Πήγασος αυτόν τον καιρό και μπορεί εκεί πέρα να στηθεί ένα στέγαστρο και να λύσει τα προβλήματα αυτά. Οπότε λοιπόν η ομάδα δεν ζητάει την δημιουργία κλειστού γυμναστηρίου, αλλά το να τοποθετηθεί ένα στέγαστρο πάνω από το υπάρχον. Καταλαβαίνουμε ότι είναι πάρα πολύ δύσκολο να βρεθεί χώρος αξιόλογος έξω και κοντά στη στούπα, διότι ο περισσότερος όγκος των παιδιών είναι στη στούπα, ώστε να δημιουργηθεί κάπου κοντά στη στούπα ένα αξιόλογο κλειστό γυμναστήριο όπως έγινε δίπλα στην Αρεόπολη. Αυτή τη στιγμή δεν υπάρχει τέτοια περίπτωση. Και ο χώρος αυτός προσφέρεται να δημιουργηθεί εκεί πέρα. Θα ήθελα να επισημάνω προηγουμένως που είπε ο συνάδελφός σας, ο κ. Σαλαγάς, όταν αφορά για κάποια παιδιά, ότι υπάρχουν και κάποια άλλα παιδιά όπως είναι, που έχουν φύγει από το σύλλογο, όπως είναι ο Στέφανος ο Όντεμπος, η μητέρα του λέγεται Μεμετέα και ήταν στο Μίλωνα και τώρα παίζει στην Ολλανδία στους Χάμερς. Ο Πετριμέας ο Σπύρος, ο οποίος ήταν στο πρώτο σκόρερ και έφυγε πριν από λίγο και είναι αυτή τη στιγμή στην Αυστρία στους Lions. Και είναι και κανένα δυο άλλα παιδιά. Και εξαγωγές στο εξωτερικό βλέπω. Εκτός από εδώ. Ναι. είχαμε την πολυτέλεια. Εγώ ως καθηγητής φυσικής αγωγής στο γυμνάσιο Κελίγιο Καρδαμίλης, όταν ιδρύθηκε αυτός ο σύλλογος, και έχοντας την εμπειρία από την Αθήνα ως παίκτη Α1 που έχω παίξει στο Περιστέρι και στο Sporting, αλλά και ως προπονητής μπάσκετ με ειδικότητα στην καλαθοσφαίριση, από τα 10 πρώτα πτυχία που πάρθηκαν στην Γυμναστική Ακαδημία, ήμουνα μαζί με τον Παναγιώτη τον Γιαννάκη και τον Λιβέρη τον Ανδρίτσο και τον Παναγιώτη τον Καγκύρη. 10 άτομα, τα πρώτα 10 πτυχία με ειδικότητα μπάσκετ. Και την εμπειρία μου ως προπονητής μέχρι και τον Παγκράτη Α1, βοηθός του Νιούμαν, πριν φύγω από την Αθήνα και κατασταθώ στη Μάνη, μου δόθηκε η ευκαιρία σε συνδυασμό με το σχολείο και που ήμουν καθηγητής φυσικής αγωγής, να αναπτυχθεί αυτή η δραστηριότητα. Και η άλλη πολυτέλεια που είχαμε εδώ είναι ότι εμείς παίξαμε μπάσκετ με την έννοια να μπορέσουμε να δώσουμε στα παιδιά ελευθερία, φαντασία και πρωτοβουλία και όχι με τη σκοπιμότητα του αποτελέσματος. Και γι' αυτό ίσως καταφέραμε κάποια πραγματάκια δύο φορές να διεκδικήσουμε μία φορά πριν από 10 χρόνια δεύτερη θέση στο παιδικό των τριών νομών και πριν από 3 χρόνια την τρίτη θέση στο εφηβικό. Επίσης σε Κασκενόπο, έτσι. Σε Κασκενόπο, ναι, ναι. Το τριών νομών. Και το αντρικό μας είναι συνδυασμός παιδικού εφηβικού και κάποιοι άντρες. Μάλιστα. Οπότε, για να επανέλθουμε στο ζήτημα, οι τοπικοί φορείς πώς το βλέπουν? Υπάρχει στήριξη, υπάρχει βοήθεια? Οι τοπικοί φορείς, από ό,τι αντιλαμβάνομαι... Μιλάω για το Δήμο, τέλος πάντων. Ναι, ο Δήμος είναι Δυτικής Μάνης, αν δεν κάνω λάθος. Εκεί. Δυτικής Μάνης, ναι. Από ό,τι αντιλαμβάνομαι, υπάρχουν αρκετά σοβαρά προβλήματα σε άλλους τομείς και δεν φτάνει ο χρόνος να ασχοληθούν πάρα πολύ όσον αφορά με το αθλητικό και πολιτιστικό γίγνεσθε της περιοχής.
Μόνο αν βρεθεί χώρος κάποιος και προσφερθεί στο Δήμο, τότε και μπορεί να υπάρχει το ανάλογο ενδιαφέρον για την κατασκευή κάποιου του γυμναστηρίου. Δεν γίνονται πάντως επισταμμένες ενέργειες από την πλευρά. Mm-hmm. Διότι δεν έχουν το χρόνο, από ό,τι καταλαβαίνω. Είναι εγκλωβισμένοι στα προβλήματα του τόπου όσον αφορά ίδρυψη νερό, σκουπίδια κτλ. Κρίμα, γιατί μιλάμε για ένα σωματείο που καλλιεργεί το μπάσκετ. Δεν νομίζω ότι είναι κοντά κάποιο άλλο σωματείο, το οποίο κάποιο παιδί που θέλει να παίξει μπάσκετ μπορεί να πάει να παίξει σε κάποια γύρω περιοχή, σε κλειστό. Όχι, είναι τώρα πλέον η Αρεόπολη. Στην Αρεόπολη, ακριβώς. Η Αρεόπολη που έκανε κλειστό γυμναστήριο και αυτό είναι απόρρια ότι είχαν τη δυνατότητα να κάνουν οργανισμό πολιτισμού αθλητισμού Δήμου Ανατολικής Μάνης, πράγμα το οποίο θα μπορούσε να γίνει και στο δικό μας Δήμο. Ένα αυτεξούσιο με ένα δικό του διοικητικό συμβούλιο, όπως έχουν το δικαίωμα να κάνουν πολιτισμό, που θα ασχολούνταν μόνο με αυτά τα θέματα. Ίσως να εκεί να βρισκόταν κάποια λύση. Αλλά δεν υπάρχει αυτό το όργανο στο συγκεκριμένο Δήμο και δεν βλέπω εξέλιξη στο θέμα. Καταλαβαίνω ότι υπάρχει και ευαισθησία όσον αφορά το τοπίο της περιοχής, έτσι. Δηλαδή, αυτό το είπατε και εσείς, ότι επειδή είναι δίπλα σε παραλία, ενδεχομένως να μην ήταν πρέπον να κατασκευαστεί από την αρχή, τέλος πάντων, ένα κλειστό γυμναστήριο, όπως το γνωρίζουμε, δηλαδή όπως είναι σε πολλές περιοχές της Ελλάδας, κανονικά δηλαδή, με μπετόν, ας πούμε, και όλα αυτά. Αλλά ναι. Ο Σύλλογος δεν ζητάει αυτό, όμως. Αυτό θέλω να αναδειχθεί. Ο Σύλλογος έχει κάνει ενέργειες και έχει καταλάβει ότι υπάρχει δυνατότητα στεγάστρου, ελαφριάς κατασκευής, που υπάρχουν σε πολλά μέρη της Ελλάδος, που μπορεί να βολέψει όλη αυτή την κατάσταση, σε αυτό το συγκεκριμένο χώρο, που δεν είναι βαριάς κατασκευής, διότι δεν τη χρειάζεται και όλος η περιοχή τη βαριά κατασκευή. Μάλιστα. Πολύ ωραία. Δεν ξέρω αν έχουμε να προσθέσουμε κάτι άλλο. Ραφαήλ, δεν ξέρω. Ναι, η αλήθεια είναι ότι θα ήθελα να ρωτήσω κάτι τον Πρόεδρο. Καταλαβαίνουμε όλοι τι θα σήμαινε εάν ο Σύλλογος κατάφερνε απλά να έχει ένα στέγαστρο ώστε να έχει έδρα στη φυσική του έδρα. Οπότε θα ήθελα να ρωτήσω, αυτό που θα ήθελα να ρωτήσω τον Πρόεδρο είναι τι θα φιλοδοξούσε να πετύχει η ομάδα εφόσον μπορούσε να κάμψει το συγκεκριμένο εμπόδιο, τι στόχο θα είχε αγωνιστικά και σε οποιοδήποτε άλλο τομέα. Υπάρχει κάποια σκέψη? Ναι, υπάρχει και σε ευχαριστώ πάρα πολύ, κύριε Λαγκά, για την ερώτησή σου. Βεβαίως υπάρχει. Αν αναλογιστούμε ότι αυτή τη στιγμή έχουμε ένα μήνυμα 25 παιδιά, ένα παιδικό με 15 παιδιά, ένα εφηβικό με 15 παιδιά και γίνεται και κορασίδες με 20 κορίτσια, που σημαίνει γύρω στα 70-75 παιδιά, 80, πλησιάζουμε το 100 με τους άντρες. Καταρχάς, με τη δημιουργία στεγάστρου θα αυξηθεί αυτός ο αριθμός των παιδιών που θα ασχολούνται και η δυναμική της περιοχής έχει αποδείξει τόσα χρόνια ότι αν υπάρχει αυτό το στέγαστρο εδώ πέρα και συνεχίσουμε αυτό το έργο που κάνουμε, έχουμε τη δυνατότητα να ξεφύγουμε από τα όρια της Κασκενόπ σαν ομάδα με γηγενείς παίχτες και να πάμε στις εθνικές κατηγορίες, μέχρι και η γαμαθνική. Γιατί όχι. Αλλά δεν είναι αυτός ο σκοπός. Τώρα συζητάμε για η στούπα, σύμφωνα με την απογραφή του 2011, έτσι πως βλέπω τώρα, έχει 628 μόνιμους κατοίκους. Δεν συζητάμε φυσικά για μόνο για τη στούπα. Είναι ευρύτερη περιοχή, προφανώς, Καρδαμίλη και όλα αυτά. Αλλά είναι εντυπωσιακό έτσι να μας λέτε ότι αν λυθεί αυτό το θέμα, μπορεί μια ομάδα έτσι από... εντάξει, όχι τόσο μικρό πληθυσμό, αλλά γενικά και ο Δήμος ολόκληρος γύρω στους 10.000 κατοίκους, δεν έχει μόνιμους. Είναι γύρω στους 5.000, ναι. Ο Δήμος ολόκληρος, ο ευρύτερος Δήμος, υπάρχει η δυνατότητα. Είναι 500 περίπου παιδιά που είναι γυμνάσιο, λύκειο, δημοτικό, νηπιαγωγείο της περιοχής. Αλλά αν αναλογιστείτε ότι ένα λύκειο Καρδαμίλης έχει πάρει 3 φορές τα πρωταθλήματα Μεσσηνίας, 70 παιδιά στο δυναμικό του. Και ο Πήγασος με αυτό που είχε μέχρι τώρα έχει καταφέρει κάποια στιγμή να διακριθεί, να φτάσει μέχρι τους τελικούς, με μια αύξηση της παραγωγικότητας εντός εισαγωγικών μπορούμε να καταφέρουμε πολύ περισσότερο.
Ναι, είναι προφανές, αλλά και τα νούμερα ακόμα και τώρα και με αυτές τις συνθήκες που μας περιγράφεται είναι εντυπωσιακά. Το πόσα δηλαδή παιδιά ασχολούνται και κάτι βλέπουν προφανώς. Δηλαδή αυτή τη στιγμή που δεν βλέπουν γήπεδο, βλέπουν αγάπη, βλέπουν γνώση. Είναι φίλε μου συνδυασμός της φιλοσοφίας που υπήρξε, την οποία την ενστερνίστηκαν και οι άνθρωποι εδώ πέρα της περιοχής, η οποία πέρασε όσον αφορά ότι αυτός ο σκοπός μας δεν είναι η επίτευξη του αποτελέσματος. Να νικήσεις, ακριβώς, βέβαια, ναι. Και να δώσουμε στα παιδιά τη χαρά του παιχνιδιού μέσα από τη φαντασία, ελευθερία και πρωτοβουλία. Πράγμα το οποίο καταλαβαίνω τόσα χρόνια και έχουν γίνει πάρα πολλές συζητήσεις όσον αφορά την ανάπτυξη των μικρών ηλικιών, ότι για τη σκοπιμότητα του αποτελέσματος έχει αφαιρεθεί αυτό το πράγμα από τα μικρά παιδιά, με αποτέλεσμα τελικά κάποιος συνάδελφος Λεθός είχε γράψει ότι η Ελλάδα παράγει χρυσούς ρολίστες. Και πώς θα το αλλάξουμε αυτό, αν υπάρχουν αυτές οι στρεβλώσεις. Έχει υποθεί και πριν από πολλά χρόνια σε ένα ομοσπονδιακό προπονητή ότι τα αίτια είναι αυτά. Ναι, είναι ένα δύσκολο θέμα. Πώς μπορεί να αλλάχθει αυτό το πράγμα πανελληνίως. Προφανώς, αλλά με τη δική σας βοήθεια, τη δική σας στήριξη, μπορούμε να το αλλάξουμε. Εμείς το κάνουμε πράξη τόσα χρόνια και θα συνεχίσουμε, γιατί έχουμε αυτή την πολυτέλεια. Έχουμε και ένα γεγονός το οποίο μας αφαιρεί τη δυνατότητα για πάρα πολλά πράγματα, διότι τα δικά μας τα παιδιά 18 χρονών φεύγουν για σπουδές. Οπότε εμείς το καλύτερο που μπορούμε να κάνουμε για αυτά τα παιδιά είναι να δώσουμε την πλήρη γνώση των βασικών και να είναι εξοπλισμένα για εκεί που θα πάνε, να είναι περισσότερο εξοπλισμένα. Ακριβώς. Ακριβώς. Μάλιστα. Σας ευχαριστώ πολύ για την συνομιλία και εύχομαι να μην μείνουμε στις ευχές και στα ευχολόγια, αλλά μακάρι να παρέμβασή σας εδώ στην εκπομπή μας να βοηθήσει να βρεθεί μια λύση. Ναι. Θα ήθελα να μου δώσετε το χρόνο να αναφέρω σαν αφορά τον στυλοβάτη της ομάδας, στη δημιουργία της ομάδας ήταν ο πρόεδρος ο κ. Σαραντές Ανδρέας και ο Βασίλης ο Μπεγέτσης, ο οποίος συνεχίζει ακόμα και είναι γενικός γραμματέας. Και μετά τον κύριο Σαραντέα τον διαδέχτηκε ο Αντώνης ο Σαραντέας, ο αδερφός του. Και κατόπιν εγώ εδώ τα τελευταία χρόνια εκτελώ χρέη Προέδρου, αλλά εδώ και 10 χρόνια έχει αναλάβει ένα δικό μου παιδί, έχει μεγαλώσει μέσα από το Μπίγασο, έχει πάρει το πτυχίο τη Β' κατηγορίας προπονητή, είναι ο Μιχάλης Οξυδέας, ο οποίος κάνει καταπληκτική δουλειά και εγώ πλέον έχω περιοριστεί σε ρόλο τεχνικού συμβούλου. Πολύ ωραία, πολύ ωραία. Και σας τιμάει που αναδεικνύετε τα πρόσωπα, γιατί δείχνει ότι προφανώς τέτοιες προσπάθειες δεν στηρίζονται. Δεν είναι δυνατόν να στηριχθούν σε έναν άνθρωπο μόνο. Πρέπει να υπάρχει μια ομάδα η οποία να συμπληρώνει ο ένας τον άλλον και να τρέχουν όλοι μαζί, που λέμε, για να κρατήσουν ζωντανά τα κύτταρα αυτά του ελληνικού μπάσκετ, τα σωματεία. Σας ευχαριστώ πολύ για την παρέμβασή σας και εύχομαι ό,τι καλύτερο. Εγώ θέλω να δώσω συγχαρητήρια σε εσάς και τους συντελετές της εκπομπής σας. Και να δώσω και συγχαρητήρια στην ΕΟΚ για την προσπάθεια αναβάθμισης του ελληνικού μπάσκετ. Αλίμονο, με τη δική σας στήριξη, το λέμε συνεχώς ότι με τη δική σας στήριξη αυτό το πράγμα θα πάει μπροστά και θα γίνει η φωνή του μπάσκετ σε όλη την Ελλάδα πραγματικά. Ευχαριστούμε καλά, πολύ και πάλι. Χαίρομαι πάρα πολύ. Να είστε καλά. Να είστε καλά. Γεια σας. Ελληνική Ομοσπονδία Καλαθοσφαίρισης, Web Radio. Τρίποντο στην ενημέρωση.